Στο προηγούμενο επεισόδιο του This The Police, ο Jack Boyd επισκέφθηκε το γραφείο του δημάρχου Rogers. Ο Rogers του έκανε μια πολύ δελεαστική πρόταση: να ηγηθεί της επίθεσης στο ρεστοράν του Robespierre και να κερδίσει ακόμα 1,5 χρόνο ως αρχηγός της αστυνομίας. Ο Jack του είπε πως θέλει να μείνει για πάντα αρχηγός της αστυνομίας, ή τουλάχιστον μέχρι να αποφασίσει αυτός ότι θέλει να φύγει. Τι θα κάνει ο Jack, θα πάει με τον παλιό, γνωστό, διαφθαρμένο δήμαρχο Rogers, ή θα διαλέξει τον καινούριο δήμαρχο τρομοκράτη? Αυτό ίσως το μάθουμε στη συνέχεια. Γεια σας παιδιά, Σολίτσου εδώ και επιστρέφουμε στο This The Police. Αυτό είναι το 25ο επεισόδιο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και διαβάζω εφημερίδες. Rogers is responsible for Freiburg PD breakdown. Major Rogers, I will bring order to the police station. Μας πρίζει πάλι ο Major Rogers. Ίσως πάμε τώρα στο Robespierre, Major Rogers, αφού συνεχίζεις έτσι. Blood handsome hairdresser promoters mistaken for drug dealers. Και γιατί μας μισούν όλοι, δεν πειράζει. Θα πάρουμε αγκαλιά το Robespierre που πιθανότατα μας αγαπάει. Ο Σέσιλ δεν ήρθε στη δουλειά σήμερα. Η Τέρνερ θέλει να πάει το αυτοκίνητό της στο μαγαζί, ξέρω εγώ, στο... να το φτιάξει θέλει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Πολύ κουρασμένη είναι, μην έρθεις ούτε κι εσύ. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? The course deciding the course. Άντε, είναι σοβαρό, πήγαινε κι εσύ. Ρε φίλε, my son, άντε κι εσύ. Και πόσοι μας μείνανε, παιδιά, πάλι με 6 άτομα. Ο McNeil, παρόλα αυτά, δεν μας ζήτησε άδειες ή κάτι. Μπράβο, McNeil. Έχουμε το McNeil, μας κάνει, εντάξει. Ελπίζω επίσης να βρούμε και ένα καινούριο frame για το Sant. Μπας και καταφέρουμε και το λύσουμε αυτό το investigation επιτέλους, αλλά. Δεν ξέρω, αρχίζω και χάνω τις ελπίδες μου. Please be a fiber. Πάλι κόβεις το budget, εσύ! Φτάνει! Τι. Χάνω ένα job slot. Ωραία, πρέπει να πάμε εδώ. Ο Κούσμα πέθανε όμως. Οπότε, αφού πέθανε ο Κούσμα, πηγαίνετε εσείς, ξέρω εγώ. Ναι, δεν έχω το lead detective. Ξέρεις τι, πάρτε και SWAT. Ναι, πήγαινε. Έχω στείλει το McNeil που είναι Rambo και ένα SWAT και την Αντανάση. Πέθανε και το snitch μου. Ο Κούσμα ήταν το snitch. Damn, δεν το ήξερα αυτό. Labor market παρόλα αυτά. Πού μας λείπουνε? 9-11 detectives έχουμε. Καταπληκτικά νέα. Λοιπόν, θέλουμε στο Siftay μόνο detectives. Έλα εσύ στο Siftay. Έλα και εσύ στο Siftay. Και πάμε λίγο στα investigation. Με το homicide, πόσους έχουμε? Α, κάτσε λίγο. Ποια δεν έχουμε τύπους να υποστηρίζουν το Rogers ή το Robespierre? Το πήραν απόφαση ότι απλά θα δουλεύουνε? Από ό,τι φαίνεται, ναι, detectives. Ωραία, δουλέψτε λίγο όλοι κι εσείς. Εσύ που είστε σπίτι δεν μας νοιάζει, θα έρθετε τώρα στη δουλειά. Σας πληρώνουμε, ελάτε. Ωραία. Πάμε τώρα στο motel. Suspicious individual, hello. I've been staying at the motel with my sweetie, having a little fun and relaxing, you know. Then we saw a creepy guy with a scar on his face coming out of the next room. I recognized the guy right away because I've seen him like 5 times on TV. His picture is all over the news. He's suspecting of murdering a bunch of people. He's still here, but you better hurry. Δεν ξέρω αν μου λέει για τον dentist. Ξέρεις τι, ο dentist είναι πολύ λαστιέρα αν μου λες για τον dentist. Child abuse. A teacher beat a boy on his face because he was biting the other children. The police are on the phone with the child's mother. Come and arrest this menace or I'll shoot her like a mad dog. Εντάξει, πηγαίνετε εσύ δύο. Κούπερ εδώ, θα ράξουμε εμείς. Να τα πούμε λοιπόν. Εσείς που πήγατε στο investigation, αν είναι εκεί, να τον πιάσουμε τον παπά, εντάξει. Ήταν σχετικά εύκολο το investigation. Πες μου τι. Offender caught. Μπράβο. You missed the suspect. Investigation failed. Τι. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Μου λέγε offender caught και you missed the suspect. Το χάσαμε. Καλά. One of your employees was brutally assaulted on the way to work. Καλά, έτσι και δεν το διαβάζω καν. Δεν μπορώ. Το χάσαμε αυτό δηλαδή. Το χάσαμε. Δεν μπάγκαρε το παιχνίδι. Γιατί μου λέγε offender caught και μετά investigation failed. Και έστειλα σε φάση το McNeil, την Αντανάση και SWAT. Που είναι πολύ καλή. More serious. Πήγαινε και εσύ, Cooper. Sorry. Αράζαμε εδώ πέρα, τα λέγαμε, αλλά πρέπει να πας. Robbery. Δεν έχω κανέναν. Θα περιμένεις. Μπορείς να κλέψεις όσο περιμένουμε εμείς. Ρε φίλε, μου γράφετε στα comment. Μην παίρνεις άσχετους. Ωραία. Αυτός έχει 265 και άλλος 370. Με τι έχω να κάνω? Δεν είναι άσχετοι, αλλά... Άρε McNeil, μόνο εσύ.
Ναι, τώρα βγάλε μου κι άλλα. Βγάλε μου κι άλλα. Λοιπόν, αυτό το Ρόμπερι έφυγε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αντίο Ρόμπερι, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, drug sales. Και φυσικά φταίει ο Rodgers που δεν έχουμε όλα αυτά, γιατί όλο μας κόβει το budget. Εντάξει. Αν δεν κάνουμε καλή δουλειά, δώσ' μας budget. Τι μας κόβεις κι άλλο το budget. The gravely voice of Mrs. Adams just phoned in with a new demand. There's a the brazen black virgin spreading their infection right there in broad daylight. Remove them from the street. I'm afraid of for our health. Πηγαίνετε. Βαράνε νέες πάλι στον κόσμο. Τι κάνουν. Cleaner was mobbing. Δεν ξέρω εδώ. Δεν προλαβαίνουμε λογικά. Προλαβαίνουμε. Θα πάτε εσύ δύο παιδιά μου. Το έχετε. Είναι για πέντε. Αλλά εσείς, ο Μακνέλη μετράει για πέντε μόνος του. Πάρε και την Αντανάς. Λοιπόν, cleaner was mobbing his boss office and found a strange bundle of wires sticking out from under the table. My friend to remove. Αυτό μυρίζει false alarm. Λέει, ήταν ένας καθαριστής, καθάριζε το γραφείο του αφεντικού του και δύο καλώδια κάτω από το χαλί. Και λέει, α, φοβάμαι. Ελάτε να κάνετε πράγματα. Τα καλώδια πιθανότατα θα είναι από κάποιο φως, τηλεόραση, κάτι. Ναι, the bombing question was just a mess of wires, nuts and bolts, pants in a... Ωραία, έκανε κάποιος φάρσα στο αφεντικό. An elderly woman with Alzheimer's barricaded herself in the room with all the medication and started swallowing... Μάλιστα. Μία εκεί πέρα τύπησα με Alzheimer, πήγε, κλειδώθηκε στο δωμάτιο που είχε όλα τα φάρμακα, άρεσε, έπαιρνε φάρμακα και δεν μπορούν τώρα να ανοίξουν την πόρτα. Drug sales. Τέλεια, false alarm ήταν και αυτό που το χάσαμε. Θέλω καινούριους τύπους εδώ πέρα που να είναι και λίγο καλοί, αλλά τέλος πάντων, τώρα φτάνουμε και στο τέλος του παιχνιδιού. A passerby, μας μένουν μόνο 16 μέρες έτσι. Μας μένουν μόνο 16 μέρες για να τερματίσουμε το παιχνίδι. A passerby saw a car drive up onto the curb, knock over a trash can and then sped off, swearing down the road. You've got to deal with his drunk driving. Ok. Πηγαίνετε εσείς. Έχουμε ένα πρόσεκτο οδηγό. Ποιον θα πάρουμε, παιδιά, την αστυνομία. Θα πάμε εκεί να τον κλείσουμε, να τον κατεβάσουμε, να του πάρουμε την άδεια. Δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Suicide threat. Εντάξει, υποθέτω ανοίξαμε την πόρτα, τη σπάσαμε κάπως. Τώρα τύψαμε το Alzheimer, δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν τα έχει καταφέρει. Αααα, γιατί οπότε βλέπω το homicide είμαι. Και μετά μου λέει no new frames found και ξενερώνω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ξέρεις τι, έχω βάλει όλο μου, όλους μου τους detective. Εντάξει, έχω το Luckett που είναι ιδιοφυΐα. Luckett σε πιστεύω. Τέλος πάντων, λοιπόν, επίσης κάποιοι από εσάς θα έρθετε και αύριο να ξέρετε. Αυτόν τον πιάσαμε τον τύπο. Δεν είχε δίπλωμα, τον πιάσαμε, μπράβο. Ωραία, τώρα κοντεύει 2 η ώρα. 2 η ώρα λέμε αντίο PlayStation, πάμε σπίτι. Ναι, end the day λοιπόν. Κάποιοι τώρα από εσάς, declare dead, δεν πειράζει, δεν θα τους φάμε τα λεφτά τώρα. Αυτός, α ναι, declare dead και εσύ. Πεθάναν όλοι σήμερα, τέλεια. Λοιπόν, εδώ πέρα μου είναι κουρασμένοι αυτοί, εντάξει. White, order to work tomorrow. Forbes, order to work tomorrow. Έλα, end the day λοιπόν. Έχει κάτι, έχει βιντεάκι, τέλεια. Mr. Boyd, there's some armed men on the floor. Mr. Boyd, there's a lot of them. I didn't catch that. Say again. Excuse me, Mr. Boyd. It seems I accidentally frightened your secretary. Ah, they published these stories in a book? My grandfather read me these stories from the old newspapers whenever I was ill. As a child, I was often ill, several times a year. And you know what, Mr. Boyd? You're no Bobby Flash. I'm aware of that. No, no, no. I mean it as a compliment. You want to clean up all the crime in Freeburg, right? Or so I dreamed, once upon a time. Do you know why you failed, Mr. Boyd? Do you know why Bobby Flash always wins? Because when you're surrounded by cartoon criminals, the only way to win is to become a cartoon cop. You're no cartoon, Mr. Boyd. You suffer too much. You have too many doubts, too much fear, too much internal conflict. Maybe that's why the people of this city forgive all your mistakes, because you seem like a real human being. If Bobby Flash made a mistake, we'd never forgive him. From Bobby Flash, we want cold, calculated perfection, and this is why I've decided that I don't mind if you keep your job.
What, have you abandoned your insane plan to storm the city hall? You think it insane? To solve all my problems in a single stroke? Assuming, of course, that we're properly prepared. Yeah, let's say we do burn City Hall to the ground and kill Rogers. What next? You simply walk into the smoke-filled room and take a seat in his smoldering chair? No, Mr. Boyd. I've been preparing for a year for what happens next. I'll give the prosecutor's office an impressive folder with compromising evidence against Rogers. Information about how he suppressed his political adversaries, finally lost his mind, and plotted to rain blood on the streets of Freeburg. Of course, Troy Starr, faithful City Hall employee that he is, will easily confirm all this. At the same time, my dear Jordan will finally decide to break her silence and tell everyone how that fool Rogers threatened her, forced her to kill all the victims of his sexual violence to ensure their unpleasant stories would never come to light. Of course, everyone will understand that we didn't have time for formal complaints. The night before Mayor Rogers' private security detail would plunge the city into chaos, our valiant police chief Jack Boyd made the difficult decision to arrest the mayor of Freeburg. Unfortunately, Rogers descended into delusion and engaged in a shootout with the police, which ended in his death. We'll have to call an early election to replace the mayor, and of course, it won't be too difficult to win the election fairly. And then? You know, Mr. Boyd, most of the facts that I collected in Rogers' file are quite true. Anyone who reads through the mountain of evidence would have no doubt that this man was the most vile person in the world. Murderer? A rapist? Thief? Racist? Sexist? Are you a sexist, Mr. Boyd? I'm sorry? Are you a sexist, Mr. Boyd? Or perhaps racist? I try not to be. That's it. I as well. Although I have long been known under a revolutionary pseudonym, I myself am no revolutionary. I believe in evolution. I am convinced that a city which offers such broad support for racist gangs, a city where people cheer as feminist protests are suppressed, a city which for decades has tolerated corrupt officials, I say this city has no interest in a mayor who unconditionally stands for freedom, equality, and the rule of law. Not yet. But perhaps they are ready for a mayor who tries to stand for freedom, equality, and the rule of law. At least when the situation allows it. That's why you're so popular, Mr. Boyd. The city is ready for people like you and me. For people who are ready to make compromises. I'm counting on you, Mr. Boyd. And, when will they be ready? I beg your pardon? You said that the city isn't ready for a mayor who stands for freedom, equality, and the rule of law. When will they be ready? Who decides when they're ready? I'll decide. Okay, λοιπόν, ουσιαστικά έρχεται ο Robespierre και μας λέει τέλος πάντων κάποια επιχειρήματα για το τι θέλει να κάνει με την πόλη, πώς θα ξεσκεπάσει τον δήμαρχο Rogers και τι θα προσφέρει σε εμάς, που ουσιαστικά θα μας αφήσει στη θέση τέλος πάντων που θέλει ο Jack Boyd να μείνει αρχηγός αστυνομίας μέχρι να αποφασίσει εκείνος ότι δεν πρέπει να είναι αρχηγός. Ξέρετε, θα και πλάκα να το έκανε αυτό σε live, να έπαιρνε τη δική σας γνώμη αν πρέπει να υποστηρίξουμε τον Rogers ή τον Robespierre, τον Chaffee. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα χρόνο να κάνω live. Λοιπόν, τώρα, ποιες είναι οι επιλογές? Η πρώτη επιλογή είναι το support Rogers, που ουσιαστικά έχουμε δει τον δήμαρχο Rogers, ξέρουμε ότι είναι διεφθαρμένος, δεν το χωνεύουμε, δεν μας χωνεύει, προσπαθεί να μας εκμεταλλευτεί, εμείς απλώς τον ανεχόμαστε, έχει κάνει πολλά κακά πράγματα στη ζωή του. Από την άλλη είναι ο Robespierre, ο οποίος ουσιαστικά θέλει να υποστηρίξει την ελευθερία και όλα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα είναι τρομοκράτης. Μπορούμε να βάλουμε έναν τρομοκράτη στη θέση του δημάρχου? Είναι αυτές οι δύο επιλογές. Θέλουμε να δούμε τον άγνωστο Τσάφε στην πόλη της Φρίμπουργκ, ο οποίος λέει ότι θα φέρει την ισότητα, την ελευθερία και όλα αυτά στη Φρίμπουργκ. Γιατί καταλαβαίνετε, η Φρίμπουργκ είναι
αρκετά περίεργη πόλη. Έχει κερατισμό. Ουσιαστικά δεν επιτρέπει σε οποιοδήποτε να πει τη γνώμη του, γιατί πολλές φορές ο Δήμαρχος Ρόντος μας έχει πει: πήγαινε και δείρε αυτούς τους τύπους που διαδηλώνουν ειρηνικά. Ξέρεις τι, πιθανότατα ο Jack Boyd, αν έπρεπε να διαλέξει αυτό ή αυτό, θα έλεγε: χέστε με, κάτω τι νομίζετε, δεν με νοιάζει εμένα, είμαι ο Jack Boyd. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις τι, ας πάρουμε ρε φίλε την αλλαγή. Support, Σάφι. Το έκανα. Θα καταστρέψουμε το City Hall. Δεν ξέρω αν έχει κάτσει τώρα. Ουσιαστικά αυτό θέλει ο Robespierre, να καταστρέψει το City Hall και να σκοτώσει τον Δήμαρχο Ρότζερς και να τον ξεσκεπάσει και να πει: εντάξει, πέθανε ο Δήμαρχός σας, αλλά το άξιζε που πέθανε. Checkpoint. Ημέρα 165. Δεν έγινε κάτι φοβερό. Λοιπόν, study. Sports nutrition destroys brain cells. Jim Baden Bakery invites students to baking day. Collection of ancient Jewish coins recovered from city dump. Α, δεν έχουμε snitch πια, λέω κι εγώ. Έγινε κάτι πολύ κακό. Λοιπόν, ο Δήμαρχος τώρα μας μισεί, αλλά χυθήκαμε. Δήμαρχε, είμαστε με το Robespierre πια. Εντάξει. Θα μας αγαπάει σίγουρα Robespierre. Ναι, πάρε day off. Όχι, Stokes. Start the day. Ημέρα 165. Θα φτάσει ως το τέλος έτσι μέρα-μέρα. Δεν έχω ιδέα. Θα το δούμε μαζί. Και δεν ξέρω τώρα που πάτησα support τον Τσάφι τι μπορεί να γίνει στο παιχνίδι. Θα το δούμε και αυτό. Εμείς παρόλα αυτά πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έτυχε να βάλω και τη μυστήρια μουσική σήμερα. From Chaffee. Mr. Boyd, I decided to make the challenge a little easier for you. Unfortunately, our friend Troy Stark can't risk his cover by prying too deeply to City Hall's security details, but I found another solution. Over the next 2 weeks, you will be directed to search the people who may possess useful information. Useful, that is, for planning the assault on City Hall. Some of these people... Έμπλεξα! Θα κάνουμε επίθεση στο City Hall και θα ηγηθώ εγώ ίδιος, δεν ξέρω. Some of these people might not feel like talking, so... You may need to send more than one or two detectives. Plus, some of them might get cold feet and decide to not share their information with us, even try to flee the city, so don't delay. Ωραία, ουσιαστικά θα μας λέει να πηγαίνουμε σε ανθρώπους και εμείς θα πρέπει να στέλνουμε άτομα για να πάρουν πληροφορίες. Και πρέπει να στείλουμε detective. Ξέρεις τι, δεν μπορώ να στείλω τους detective. Oh, εδώ πρέπει να στείλω τρεις. Προς το παρόν το αφήνουμε. Ωραία, εδώ πρέπει να στείλουμε έναν. Τι φάς, τι έγινε. Shopkeeper reports that a naked old woman just ran past his store. She was barefoot with long grey hair. She looked inside the shop completely naked except for a blanket thrown over her shoulders. When I offered to help, the old woman just cursed and went on her way. Okay, μια γυμνή πέρασε μπροστά από το μαγαζί του. Είπε να το κάνει report, καλά έκανε. Έλα εσύ, γιατί έχουμε τόσο πολύ σωσιφ τέι. Έλα σωσιφ B. Έλα και σωσιφ B. Έχουν πάνω από 150 professionalism. Είναι ok, δεν έχουμε ένα detective. Λοιπόν, ξέρεις τι. Την πρώτη μέρα λέω να μην συνεργαστούμε εδώ πέρα. Ή ξέρεις τι, από την άλλη μπορώ απλά να βγάλω λίγο ένα detective από εδώ. Έλα φύγε εσύ, ξέρω εγώ. Να πάμε στο Desire Park και να στείλουμε τον Casey. Πήγαινε Casey να δούμε τι λέει αυτός ο τύπος. Και πάμε τώρα στο Disorderly Contact. Έναν πρέπει να στέλνω κάθε φορά και έχω στο Swift 50.000 άτομα ρε παιχνίδι. Τέλος πάντων, retiree Hilda Hutchinson reports that several school children are running around the street turning over trash cans. Send someone quick and teach this little asshole's lesson. Πήγαινε καλούλη. Πηγαίνουν τα παιδάκια και γυρνάνε τους κάδους ανάποδα, ξέρω εγώ. Εντάξει, πάλι έναν. Amy Marban says that the homeless man snuck in the kitchen and ate almost everything there was, including the powdered sugar. We lock him in there. Έλα ρε φίλε, αλήθεια. Ένας λέει άστεγος πήγε και έφαγε τα πάντα στην κουζίνα. Προφανώς θα πεινούσε ο άνθρωπος και τον κλειδώσαν εκεί πέρα. Οι αγρίκοι. Είναι Χριστούγεννα. Τέλος πάντων. Public indecency. Τους καθάρισε όλους ο Κάντι. Μπράβο, Κάντι. Τώρα ας πούμε, έστειλα έναν σε τρεις, σε κάθε μία από αυτές τις τρεις, ξέρω εγώ, υποθέσεις. Και θα πάνε κιόλας τέλεια. Και πήγανε κιόλας τέλεια. Εντάξει. Και την προηγούμενη μέρα που είχα, ξέρω εγώ, 7 άτομα, μου στέλνε, με παίρνανε calls και είχα 3 συνεχόμενα calls τα οποία θέλανε 5 άτομα, ξέρω εγώ. Α, εδώ θέλεις 3, πάλι καλά. Ralph Ingle approached a girl to ask for directions and she took him for a client who wanted to buy cocaine. I'm up for anything in life but never drugs. My mother won't even let me try wine. Επειδή δεν σε αφήνει η μαμά σου δοκιμάζει τα ναρκωτικά. Δεν πρέπει να δοκιμάζει ναρκωτικά έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων. Κάποιος πήγε να δώσει εκεί πέρα ναρκωτικά έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Πάμε να το συλλάβουμε. Τι έγινε εδώ. Α, έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Your squad. Το παιχνίδι κόλλησε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων. 12 positions are marked on the location where you need to place your available forces. Some of them points are poorly protected and are suitable for an assault, while others will stand up to a tank. Α, μάλιστα. Πρέπει τώρα ουσιαστικά να κάνουμε το assault. You can set up to 3 fighters to respond based on what they're good at and the information you'll be able to collect.
Μάλιστα, οπότε τώρα για να φτιάξουμε το ασόλ πρέπει να βάλω τα στρατιωτάκια εκεί που δεν έχει πάρα πολύ, τέλος πάντων, ασφάλεια. Recently we tried to replace a rusted out sewer grate in the pond, a ways off from the boat station. We sent in a young diver who panicked in the bandy water. He lost his tank and nearly drowned. I asked for a couple more experienced divers, but nobody showed. I'm still waiting to hear back from them. Ωραία, πράγμα αυτό που μας λέει ουσιαστικά, βλέπετε εδώ είναι το pond που μας λέει. Υποθέτω ότι αν βάλω, ας πούμε, ένα sniper εδώ πέρα, είναι καλή λύση. Αυτός είναι και water assaulter, τι δηλαδή χώνεται μέσα στα νερά. Είναι καλή λύση γιατί ουσιαστικά μας λέει ότι, ξέρεις τι, είπα εδώ πέρα να μου φέρουν ένα driver επειδή κάποιος πνίγηκε και ακόμα περιμένουν τον driver. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχει πάρα πολύ κίνηση εδώ πέρα. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Ξέρεις τι, δεν θα βάλω κανένα ακόμα, άστο. Τώρα χωθήκαμε όσο πιο πολύ μπορούσαμε, τέλος πάντων. Ωραία, πάμε στο homicide, ξέρεις τι. Έλα κι εσύ. Βασικά, δεν ξέρω αν είστε εσείς όλοι σήμερα, είστε σπίτι, έτσι. Vickers, έλα κι εσύ. Θα στείλουμε να πάμε λίγο και στον άλλον εδώ τον assault. Άλλαξα γνώμη, θα πάμε σε όλα τα assault. Εντάξει, πηγαίνουν, έρχονται και τους ξαναπετάω στο investigation να δούμε τι θα κάνουμε με το Sand. Reckless endangerment. A group of friends got drunk and decided to play a game of darts using knives. One of the guys missed and didn't. Okay. Κάποιοι μεθύσανε και λένε, ξέρεις τι, θα παίξουμε βελάκια. Δεν έχουμε βελάκια. Α, δεν πειράζει, έχω μαχαίρια. Κλακ, κλακ, κλακ. Πετάξανε ένα μαχαίρι, ξέφυγε από το στόχο, τραυμάτισε μια κοπέλα. Δεν ξέρω γιατί έστειλα τέσσερις. Υπάρχει περίπτωση να μας ρίξουν τα μαχαίρια. Drug sales. Τους πιάσαμε, μπράβο. Drug manufacturing. Mr. Brooks says that his neighbor are growing marijuana. They're not even hiding. They're growing those heavy bushes right in the window. Okay, κάποιοι έχουν γλάστρες με μαριχουάνα. Γιατί να στείλουμε τόσους πολλούς, ρε φίλε. Στείλε τρεις. Τι έγινε. Τρεις έχουμε εδώ. Mr. Boyd, our girlfriends are planning another party and this time we want something really special. I'd be very grateful if you choose some of your more well-built and sexually uninhabited employees will take care of the rest. What? In case that wasn't clear enough, they'll be asked to perform a striptease. We're tired of the clowns. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εντάξει, ok. Μου λέει η γριούλα εδώ πέρα της τέτοιας που καλοπερνάει, φαίνεται η γριούλα, τη βλέπετε καλοστεκούμενη. Λέει, είμαστε εδώ με τα κορίτσια και θέλουμε να μας φέρει αστυνομικούς για striptease. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, μισούν αρκετά. The knife is still stuck on, in the girl's side and the wood is bleeding. There's a menace crowding gathering around the man who threw the knife. Okay. Είναι ακόμα καρφωμένο το μαχαίρι στην κοπέλα και έχει μαζευτεί ένα, τέλος πάντων, μεγάλο κοινό το οποίο μισεί τον τύπο που πέταξε το μαχαίρι και καλά του κάνει. Pull the knife out of the girl's body and throw. Όχι, ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ κακό. Μπακο. Seize the man. Ωραία. Απλά πάμε να τον πιάσουμε. The man jumps on the bar and asks for the exit. Ωραία. Του βάζουμε τρικλοποδιά με το γκλομπ, τακ, ενώ πάει να ξεφύγει, τον πιάνουμε. Λοιπόν, εδώ δεν πάμε, λυπάμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε εδώ, δεν μπορώ να το στείλω. Οπότε περιμένουμε κάποιο νέο κάτι. Λοιπόν, το assault. Α, έχουμε κι άλλο τέτοιο, τέλεια. The main entrance to City Hall is a real thoroughfare. A terrorist could walk through there like nothing. I kept telling them, give me an experienced military force, preferably with large caliber rifles, but nobody paid attention. Okay, από ό,τι μας λέει ο τύπος, η βασική τέλος πάντων είσοδος του City Hall που είναι το 7 είναι σχετικά αφύλακτη. Ωραία, οπότε πιθανότητα εκεί μπορούμε να βάλουμε οποιονδήποτε. Αρχικά, πιθανότητα τους snipers θα τους στέλνουμε πάνω σε κτίρια. Ξέρω εγώ, έναν εδώ, έναν εδώ και έναν εδώ. Αν πατήσουμε. Όχι, δεν μπήκε αυτός, έναν εδώ. Λοιπόν, αν πατήσουμε τώρα το χάρτη, βλέπετε ότι 6, 5 και 8 είναι σκεπές και καλύπτουν τέλος πάντων αυτή την πλευρά. Εδώ πέρα, ο τύπος ο Aaron Jensen ήταν, ναι, μας λέει ότι ουσιαστικά η πύλη εδώ πέρα είναι αφύλακτη, ωραία. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστέψουμε ή... Λέει αλήθεια, δούλευε εκεί πέρα πριν 18 μήνες. Τέλος πάντων, τους παρακαλούσε, ξέρω εγώ, να βάλουν παραπάνω ασφάλεια. Δεν το κάνανε, οπότε πιθανότητα εδώ απλά πρέπει να μπούμε, ρε παιδί μου. Μπορούμε να περπατήσουμε, ξέρω εγώ, μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πήραμε τα δύο στοιχεία για σήμερα. Πάμε πάλι στους detectives. Α, αυτοί τι αγυρνάνε από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, τους περιμένουμε. Περιμένουμε λίγο να γυρίσουν, λογικά θα μας βγάλει και κάποιο άλλο call. Κλείνουμε τώρα τα ρολά. Smuggling, λοιπόν. An informant says there's that three women are traveling together and they'll come to the city to steal some stolen diamonds. The jewels are hiding up the ass of one of the women. Okay, ήρθαν να κλέψουν διαμάντια και τα βάλανε στον κόλλο τους, στην κυριολεξία. Ωραία, αυτοί δεν είχαν φυτέψει μαριχουάνα, τζάμπα τους στείλαμε όλους αυτούς. Πάμε πάλι σε investigation, γυρίσατε εσείς. Μπας και μου βρείτε το τελευταίο frame από το Sand. Που το έχω βρει και εγώ ίδιος, αλλά εσείς δεν μπορείτε. Ξέρω ότι είναι γυμνός πάνω στην καρέκλα. Βρείτε με αυτό το frame. Αποδείξτε το ότι είναι γυμνός πάνω στην καρέκλα να τελειώνουμε το Sand, ρε φίλε. Να πάρουμε τα 200 χιλιάρικα. Δεν θα μας δώσει και 40 ο Robespierre, 45, έτσι λίγο να
Τα 5.000 μετά τα μαζεύουμε, ρε παιδί μου. Θα τα βρούμε κάπως, λογικά, έτσι και λύσουμε αυτό με το sand smuggling. Jewelry. Δεν γίνεται. Bring to the police station, λοιπόν, δεν πειράζει. City Hall. The City's Garbage Collection Cruise Drunk Sour Milk at the Copen Gathering. I'm able to work. Λοιπόν, ξέρεις τι. Δεν μπορώ να σου στείλω εγώ αστυνομικούς να σου μαζέψουν τα σκουπίδια. Rogers, noise complaint. An enraged man yelled on the phone complaining about a neighbor who's making such a racket in the next house that he can't sleep. This is degenerate, turn up his speakers to the max again and start rapping. His whole house is shaking, just remember to be careful with him. The fool thinks he's some kind of gangster, so he bought himself several guns, which he always brings out whenever anyone tries to go talk to him. He doesn't have any sense. Okay, ας στείλουμε λίγο περισσότερους. Είναι ένας τύπος και λέει, ρε φίλε, αυτός εδώ πέρα ο τύπος βάζει συνέχεια δυνατά τη μουσική, νομίζω ότι είναι γκάγκστερ, να προσέχετε λίγο όταν πάτε σπίτι του, γιατί κάθε φορά που πάει κάποιος να του κάνει παρατήρηση, τραβάει τα όπλα, πες μου, ευχαριστώ, επιτέλους, καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, εδώ, ωραία, άρα, απλά δεν είναι αυτό και είναι αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ παιχνίδι. Ευχαριστώ Homicide, ωραία, ξέρεις τι. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Δεν μπορεί να μου ξεφύγει τώρα ο Σαντ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου ξεφύγει ο Σαντ. Δεν ξέρω, έστειλα αυτούς τους δύο ρε φίλε, όμως δεν ξέρω αν είναι αρκετή για το Σαντ. Εάν μου ξεφύγει έτσι ο Σαντ θα ξενερώσω, αλλά έστειλα και SWAT. Τους SWAT τους έχω κάνει όσο περισσότερο upgrade γίνεται. Δεν πάει άλλο. Τον πιάσαμε τον τύπο με τη δυνατή μουσική. Λοιπόν, τώρα έχω άγχος, εντάξει. Καταρχάς ο Λάκετ θα έρθει και αύριο στη δουλειά όπως και να έχει. Λάκετ, δουλεύεις υπερορίες να ξέρεις. Έχουμε μεγάλο investigation, λοιπόν. Το βλέπετε αυτή εδώ η κουκίδα, αυτή η κουκίδα. Wrong place, εντάξει. Ανησύχησα λίγο γιατί άργησε. Ήταν το wrong place. Αύριο το πιάνουμε τον κύριο Σαντ. Λοιπόν, Λάκετ. Αύριο θα έρθεις, εντάξει. Ξεκούραστος είσαι, έχεις χάσει μια παυλίτσα. End the day. Λοιπόν, τι έπαθε το παιχνίδι. Όλα καλά. Λοιπόν, ημέρα 166. ATM thefts, Black City. Holiday festivities to Block City Center. Drug laboratories exploding suburbs. Ωραία, το City Hall δεν μας συμπαθεί ιδιαίτερα. Και στήκαμε City Hall, εντάξει. Λοιπόν, εδώ, nursing home. Ωραία, έστω ότι είναι εδώ. Θα επισκεφτεί, λέει, τη μητέρα του. Θα τον πιάσουμε ενώ επισκέφτεται τη μητέρα του. Είναι τόσο δραματικό, είναι λες και είναι το Godfather. Proceed. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Α, ναι, funeral. Έχουμε εδώ κηδείες χαμούλης. Cross, ξέρεις τι. Θα τον πιάσουμε. Ευχαριστούμε για το salary, τα $130. Λοιπόν, construction site. Πρέπει να στείλουμε 4. Πηγαίνετε, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς τους στέλνουμε και έρχονται πίσω, δεν είναι κάτι. Attempted murder. An ambulance brought in a man suffering from a gunshot wound to the stomach. The ambulance was followed by an SUV from which two armed men exited wearing black suits. The ambulance driver saw them and phoned the police. They're here to finish the job. Μάλιστα. Ένας είχε, τον είχαν πυροβολήσει. Τον πήρε ένα ασθενοφόρο, τον πάει στο νοσοκομείο και ενώ προχωρούσε προς το νοσοκομείο το ασθενοφόρο, τους ακολουθούσε ένα SUV. Και μάλλον ήταν για να τον αποτελειώσουν τέλος πάντων. Λοιπόν, πού να πάρουμε τον detective, να πάρουμε τον τύπο εδώ στο Shift B. Πάρτε στο Shift B, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό εδώ, η MOV γραμμή. Είναι πάρα πολύ σημαντική, παιδιά, αυτή η MOV γραμμή. Το City Hall τι άλλο θέλει. Α, ναι, μπορεί να του ζητήσω πράγματα. Σιγά μου τα δώσει. Τέλος πάντων. Φτάσαμε. Ο Fender Cut. Πιάσαμε το Sun, παιδιά. Δώσε μου τα 200.000 τώρα. Δώστα μου. Τους πιάσαμε. Eliminate the gang. Βγάζουμε όλα τα τέτοια. You destroyed this gang. 200.000. Thank you very much. Gang eliminated. 455.000 παιδιά. Ωραία. Τώρα πρέπει να βγάλουμε μερικά λεφτά ακόμα και να έχουμε τα 500, αν και δεν ξέρω αν είναι στόχος. Λοιπόν, ο Adrian Paunescu μας λέει πάρα πολλά πράγματα. I served the state for many years. Years. Digging in the muck every time a pipe breaks. City Hall was always trying to save a buck, but they paid me well while it lasted. But then some shady repair firm came in and swallowed up all the government contracts. I always suspected Major Rogers was getting a kickback, so I was out in the street, but I had all my knowledge. But I had all my old knowledge. Hell, I could start giving tours of the city utility system. For example, I bet no one but me knows if you go down a certain manhole, you can find a wobbly wall. Break through it and you'll be right under City Hall, in the cellar with the archive documents which are never really ever guarded. Πολύ ενδιαφέρον. Μας λέει ότι έναν υπόνομο ψάχνουμε. Αυτό το 9 είναι. Το 9 πρέπει να είναι. Και λέει αν πας εκεί στο 9 θα βρεις τέλος πάντων ένα τοίχο ο οποίος μπορείς να το σπάσεις και εκεί θα βρεις κάποια
document, ρε παιδί μου. Οπότε εδώ θα μπει ένας τέτοιος για να σπάσει τον τοίχο, υποθέτω. Τους snipers λογικά καλά τους έχω βάλει. Δεν ξέρω πόσες μέρες έχω για το assault. Λοιπόν, πήγαινε και εσύ εδώ, Quatch. Αν και είναι λίγο πιο serious, ε. Τέλος πάντων, disorderly contact, εδώ θέλει πολλούς, περιμένουμε. Πιάσαμε το sand, παιδιά. Καλά Χριστούγεννα. Έχουν περάσει, το ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Στη free... αυτό το προλαβαίνω. Καλά, δεν πειράζει. Να στείλω δύο, δεν νομίζω. Δεν πειράζει. Εντάξει, ένα τέτοιο χάσαμε. Ο Fender Code δεν σκότωσε κανέναν. Απλά ξέφυγε ο άνθρωπος. Πιθανότατα το έκανε για την οικογένειά του. Δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν. Attempted murder στο City Center. An old man looking out his window saw a woman covered in blood sitting on the pavement near the Lucky Color Shop. Okay. Ένας τύπος είδε μια γυναίκα η οποία ήταν καλυμμένη με αίμα δίπλα εκεί πέρα στο μαγαζί και μας πήρε τηλέφωνο. Καλά έκανε ο κύριος, θα πάμε εμείς να διορθώσουμε την κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα βγάλουμε τα 50 χιλιάρικα, αλλά θα δούμε τέλος πάντων. Αν και πλέον δεν έχουμε στόχο να. Τα 500 χιλιάρικα, έχει μπλεχτεί πολλή ιστορία. Να στείλουμε κάποιον να την πάει σπίτι. Δεν μπορείς να καλέσεις ένα ταξί, ρε δήμαρχε. Ο Μακνέιλι δεν μπορεί να έρθει να την πάει σπίτι, λυπάμαι. Imprisonment στο γκέτο, δεν έχουμε άτομα. Έχουμε μόνο το Μακνέιλι. Θα μου πεις δεν φτάνει ο Μακνέιλι, φτάνει, αλλά. Δεν ήταν αίμα, ήταν κόκκινη μπογιά. Anyway. Πάει γι' αυτό, τέλεια. Δεν είναι. Αλλά πιάσαμε το Σαν, εντάξει. Η μεγαλύτερη μαφία της πόλης καθαρίστηκε. Θα μου πεις, τον είχε σκοτώσει ο Ρομπισπιέρ. Δεν βαριέσαι, το είχαμε και τα στοιχεία, τώρα τον πιάσαμε. Τώρα μας αγαπάνε όλοι στην πόλη ξαφνικά. Λένε, α, μπράβο κύριε Μπόιντ. Massive fight. Άντε και εσύ να κρατήσουμε τρεις. A gypsy camp was settled on the outskirts of the city and the local skinheads are outraged. Two dozen of the thugs, armed with metal pipes, attacked the gypsies, many of whom are women and children. Hurry, they're beating everyone, even the children. So, okay. Χαμούλης. Κάποιοι skinhead βαράνε κάποιους γύφτους που ήταν εκεί πέρα και πλακώνουν τώρα μεταξύ τους και τους κυνηγάνε και οι γύφτοι ήταν κυρίως γυναίκες και παιδιά, οπότε πρέπει να τους σώσουμε. Ωραία! Μένουν 6 ώρες ως τέλος ημέρας. Έχουν πιάσει το σαν, θα πάμε σήμερα σπίτι, μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι, γεμάτοι ικανοποίηση ίσως για τη δουλειά που κάναμε. Πώς πήγε αυτό? Τέλεια πήγε αυτό. Μακνέιλ θα φτάσει τουλάχιστον 1500 ως τέλος παιχνιδιού. Noise complaint. A tearful young man with a guitar styling bowling philosophical songs under the window of a house. People were throwing garbage at him, but he kept on singing something about if newborn babies could speak, they would be the most intelligent beings on earth. My neighbor grabbed a gun and went to confront him. Μάλιστα. Ένας τύπος είχε πάρει μια κιθάρα και τραγούδα για ρε παιδί μου, διάφορα τραγούδια λίγο περίεργα σε φάση αν τα νεογέννητα παιδιά ήτανε, θα μιλούσαν, θα ήταν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, κάτι τέτοιο. Και ένας τύπος πήγε με ένα όπλο, πιθανότητα του χάλασε τον ύπνο κάτι. Και πρέπει να πάμε εμείς να τον ηρεμήσουμε λίγο, να του πούμε του άνθρωπου με την κιθάρα κάνει λίγο πιο πέρα, τον βλέπεις, είναι τρελός αυτός, δεν χρειάζεται. Και να ηρεμήσουμε και τον τύπο με το όπλο. Ένα νέο frame εδώ, πιθανότητα και αυτό λύνεται. Αλλά ξέρεις τι, σήμερα πιάσαμε το Sun, νομίζω το έχω πει αρκετές φορές αυτό το επεισόδιο. Οπότε θα ασχοληθούμε στο επόμενο επεισόδιο με το Investigation, Noise Complaint. Έφυγε ο Fender. Δεν σκοτώθηκε κανείς παρόλα αυτά, εντάξει. Λίγο παιδιά τη δουλειά εδώ θα μπορούσα να την κάνετε καλύτερα. Δεν σας κρατάω κακία. Δεν σας κρατάω κακία γιατί πιάσαμε το Sun. Δεν πιάσαμε το Σαν, το ξεσκεπάσαμε γιατί ο Σαν είναι νεκρός. Λοιπόν, end the day λοιπόν. End the day. Checkpoint. Ημέρα 167 και κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, είχε πάρα πολλές εξελίξεις. Πιάσαμε το Σαν, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν το έχω πει μόνο 10 φορές. Το έχω πει λίγο παραπάνω από 10 φορές. Επίσης πήγαμε με το Robespierre και πρέπει να διοργανώσουμε και το Assault στο City Hall για να σκοτώσουμε το Rogers και μετά θα τον ξεσκεπάσει ο Robespierre από ό,τι μας είπε. Γενικότερα. Ωραία, κάποιοι είχε τερματίσει το παιχνίδι. Μην μου πείτε, α, πήγες με το Robespierre και ο Robespierre τώρα θα σε κοροϊδέψει. Ωραία, αν είναι να με κοροϊδέψει, αφήστε το. Μένουν 13 μέρες μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Τρία επεισόδια, κάτι τέτοιο. Τέσσερα, δεν ξέρω. Οπότε δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα, θα τα ανακαλύψουμε μαζί και με όσους βλέπουν τη σειρά και δεν έχουν τερματίσει το παιχνίδι. Λοιπόν, άλλο ένα επεισόδιο δείστε πολύ. Έφτασε στο τέλος του. Αν άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like. Αν δεν χάσετε τα επόμενα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe και καμπανίτσα. Βαρέστε και την καμπάνα, εντάξει. Χρονιάρες μέρες, αν θέλετε να παίρνετε ενημερώσεις κτλ. Και αυτά από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας! Το βίντεο τελείωσε. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα υπάρχουν άλλα links που μπορείς να πατήσεις να σε πάνε σε άλλα βίντεο. Όπως επίσης στο description υπάρχουν διάφορα links για social media και links για το παιχνίδι. Μένουν 13 μέρες ακόμα. Περίμενα να το δεις σε πολύ, σαν 40 επεισόδια έτσι όπως πήγαινε. Αλλά η αλήθεια είναι θα βγει γύρω στα 30, λίγο λιγότερο από 30, θα δούμε. Πιθανότατα γύρω στα 28 επεισόδια θα τελειώσει. Αυτά, σας αφήνω, αντίο.